Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα θα μιλήσουμε για Brain Regain. Θα έχουμε μαζί μας ανθρώπους οι οποίοι μένανε χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν τραπεζικά στελέχη σε τράπεζες στην Αγγλία και αποφασίσαν να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα να δουλέψουν για το τραπεζικό όμιλο της Alpha Bank. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη το Πορύχη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Αυγουστίνε. Τι κάνεις? Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον Πάνο τον Αλούπη, ο οποίος και αυτός ήταν τραπεζικός στέλεχος. Καλησπέρα, Πάνο. Γεια σου, Αυγουστίνε. Και είναι ακόμα, δεν ήταν, είναι ακόμα. Μένουν στην Ελλάδα, έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό, εργάζονται στην Alpha Bank και μάλιστα υπάρχει και ένα event σε μερικές μέρες, τον Future Ithacans Event, που πραγματοποιείται αυτή την Πέμπτη στις 17 του μηνός στο Λονδίνο, στο οποίο η Alpha Bank θέλει ουσιαστικά να μοιραστεί μερικά πράγματα για αυτούς που παρακολουθούν και πιθανώς ενδιαφέρονται να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και τι καλύτερο από το να έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι το βίωσαν και είναι ζωντανά παραδείγματα εδώ στην εκπομπή μας. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πες, Δημήτρη, θες να ξεκινήσουμε λίγο με τη δικιά σου ιστορία, να μου πεις λίγο τι έκανε στο Λονδίνο. Ναι. Εγώ είχα έρθει λοιπόν στο Λονδίνο το 2011-2012 πρώτα για σπουδές, όπως πάρα πολλοί κόσμος, και μετά απορροφήθηκα κι εγώ σε τράπεζα στο Λονδίνο, στην αρχή στην RBS, και μετά ήμουνα στην τράπεζα, σε μια σουηδική τράπεζα, τη Handelsbanken Banking, για 8 χρόνια, 9. Και το 2020, λίγο έτσι και πριν το COVID, σε ένα πολύ καλό initiative που έκανε η Alpha, που θέλει να φέρει πίσω κόσμο από το εξωτερικό, να φέρει τεχνογνωσία δηλαδή πίσω, είχα ένα τηλεφώνημα, το οποίο, όπως βλέπεις, αποδείχθηκε πάρα πολύ fruitful. Και πήρα την απόφαση να γυρίσω πίσω, ώστε να είμαι κι εγώ έτσι μέρος σε αυτό όλο το εγχείρημα που ετοιμάζει η Alpha, που έχει ετοιμάσει, δηλαδή έχει ξεκινήσει και συνεχίζει και κάνει. Στο να αλλάξουμε πράγματα, στο να φέρει κόσμο πίσω, στο να μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε έτσι έναν οργανισμό και να κοιτάξουμε να είμαστε όχι απλά ίσοι με peers από το εξωτερικό και ακόμα πιο μπροστά σε κάποια πράγματα. Πάνω εσένα ήταν η ίδια, είχες μια ανάλογη εμπειρία κι εσύ? Όχι ακριβώς. Θα σου δώσω το πρίσμα της οικογένειας. Μέσα στα έτσι δύσκολα χρόνια είπαμε να αποφασίσουμε ένα extra mile και έχοντας σπουδάσει λίγο πιο παλιά στην Αγγλία και οι δύο, αποφασίσαμε να μετακομίσουμε με κάποιες έτσι καλές ευκαιρίες που είχαν βρεθεί τότε. Και παραμείναμε εκεί για 4 χρόνια. Εγώ έρχομαι από τη Lloyds στην Alpha Bank, στα κεντρικά, Λονδίνο. Και καταλαβαίνεις ότι με όλο αυτό το σχεδιασμό της Alpha Bank, το ανθρώπινο δυναμικό και τη νέα διοίκηση που κατευθύνει, εμφανίστηκε αυτή η πολύ καλή ευκαιρία στο κομμάτι του Credit Risk Modeling, που είμαστε μαζί με τον Δημήτρη, και αποφασίσαμε την επιστροφή στην Ιθάκη.